Συντρόφισσες και σύντροφοι, πριν από μια εβδομάδα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καταθέσαμε τις προγραμματικές μας επεξεργασίες, κυρίως όμως τη δέσμευσή μας προς τον ελληνικό λαό που θα τηρήσουμε στο ακέραιο. Αν κάποιοι εθισμένοι στις ανταποδοτικές συναλλαγές με την εκάστοτε πολιτική εξουσία επιμένουν να ελπίζουν ότι θα βάλουμε νερό στο κρασί μας, τους το λέμε από τώρα να το ξέρουν. Η ελπίδα τους θα πεθάνει πρώτη. Τους το λέμε ξεκάθαρα, με εμάς και το μνημόνιο θα φύγει από τη μέση, αλλά κυρίως και αυτοί που είναι για χρόνια τώρα στα σκοτεινά παρασκήνια της πολιτικής ζωής θα εκλείψουν. Με το λαό στο προσκήνιο, με την αριστερά στην κυβέρνηση, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Αυτό είναι που φοβούνται άλλωστε. Αλλά εμείς θα το κάνουμε πράξη. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Οι επιχειρηματίες στις επιχειρήσεις τους. Όχι στις κρατικές προμήθειες. Οι τραπεζίτες στις τράπεζές τους, όμως με τα δικά τους χρήματα. Όσοι μπορούν και αν αντέχουν. Όχι με το δημόσιο δανεικό χρήμα. Όχι με το σημερινό απαράδεκτο παράδοξο. Αντί οι τράπεζες να δανείζουν τους πολίτες, οι πολίτες να δανείζουν από το υστέρημά τους τους τραπεζίτες και να υπερφορολογούνται. Και βεβαίως οι καναλάρχες στα κανάλια τους, όσα είναι βιώσιμα όμως. Και μετά την αποπληρωμή όλων των υποχρεώσεών τους προς το δημόσιο. Και βεβαίως μετά την πληρωμή έστω και τώρα. Έστω και με εμάς για πρώτη φορά. Του τέλους για την χρήση των δημοσίων συχνοτήτων. Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι για τους λίγους και φυλακή για τους πολλούς. Αυτή για μας είναι η διάκριση των λειτουργιών και των εξουσιών σε μια πραγματική δημοκρατία. Και αυτήν την πραγματική δημοκρατία εμείς έχουμε στόχο να την αποκαταστήσουμε. Όσα εμπόδια και αν μας ορθώσουν, όση μαύρη προπαγάνδα και αν υποστούμε και όσες δυσκολίες και αν βρούμε μπροστά μας. Γιατί βλέπω τώρα τελευταία ορισμένους να έχουν την αυταπάτη ότι ρίχνοντας λάσπη στον ανεμιστήρα είτε θα καταφέρουν να ανακόψουν την απήχησή μας στο λαό είτε θα καταφέρουν να μας φοβήσουν και να σταματήσουμε να βάζουμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Και πότε βγάζουν στα πρωτοσέλιδά τους ότι μας χρηματοδοτούν και μας υποστηρίζουν μυστικά ξένα κέντρα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πότε ότι τα έχουμε συμφωνήσει μυστικά και κρυφά με το μεγάλο εφοπλιστικό κεφάλαιο και πότε ότι είμαστε μεγαλοεργολάβοι. Το μόνο που δεν γράψανε ακόμα είναι ότι μας καθοδηγούν οι εξωγήινοι. Μπορεί να το γράψουν γι' αυτό. Προσέξτε, δεν μας προκαλεί έκπληξη. Και ενδεχομένως να μην υπήρχε και λόγος να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά. Όμως υπάρχει μια ενορχιστρωμένη και συντονισμένη επίθεση στο τελευταίο διάστημα. Που δεν είναι ασύνδετη κατά τη γνώμη μας με την επικοινωνιακή επιχείρηση ταύτισης των αγώνων του λαού και της παράδοσης και της παρουσίας της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή. Και με την ακροδεξιά, με την περιβόητη θεωρία των δύο άκρων. Έφτασε μάλιστα χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε μια από αυτές τις καταγέλαστες δηλώσεις σχολιασμού να μιλήσει για πρώτη φορά για τα Δεκεμβριανά, προσέξτε, όχι το 2008, για τα Δεκεμβριανά, τον εμφύλιο πόλεμο. Και αυτό δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο. Και αναρωτιόμαστε, ο Πρωθυπουργός που διακηρύσει σε υψηλούς τόνους ότι θέλει την εθνική ενότητα καλύπτει πολιτικά αυτή την κατάπτυστη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η αριστερά οραματίζεται νέα Δεκεμβριανά. Αυτό το νέο διχασμό του λαού μας. Και τα λέω όλα αυτά διότι αυτή η επίθεση δεν μας προκαλεί έκπληξη. Είμαστε συνηθισμένοι στις επιθέσεις, ακόμα και από τα πιο παραδοσιακά κέντρα, τα οποία νομίζουν ότι είναι πανίσχυρα, δεν κατανοούν όμως ότι έχουν χάσει την ισχύ τους.
Θα ήθελα όμως από αυτό το βήμα, με την ευκαιρία, να στείλουμε ένα μήνυμα σε κάποιους που κάνουν την είσοδό τους στον τύπο, βυσοδομώντας και συκοφαντώντας, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν να εκβιάσουν. Και τους λέμε το εξής: λάθος πόρτα χτυπούν, αν νομίζουν ότι εμείς θα φοβηθούμε. Η δημοκρατία δεν εκβιάζεται και η αριστερά δεν υποκύπτει σε αυτούς που επιθυμούν να κάνουν τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό των δυνάμεων του μνημονίου. Και επειδή τους γνωρίζουμε καλά ποιοι είναι, είναι οι ίδιοι που απέστειλαν τα λεφτά τους από τη χώρα για να δημιουργήσουν κλίμα πανικού ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις και στις επιχειρήσεις τους δεν υπήρχε εργαζόμενος να μην εκβιαστεί ότι θα χάσει τη δουλειά του αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτοί που επιχειρούν να ξεπλύνουν τη δράση της Χρυσής Αυγής και των Νεοναζί. Είναι οι ίδιοι που νομίζουν ότι θα συγκαλύπτονται για πάντα τα νομήματά τους. Εμείς λοιπόν τους απαντάμε ότι δεν θα επιτρέψουμε η πολιτική ζωή να λειτουργήσει με τους δικούς τους όρους, δηλαδή με τους όρους του υποκόσμου. Διότι σε εμάς αυτά δεν θα περάσουν. Λάθος πόρτα χτυπήσανε. Έχουν απέναντί τους μια παράταξη που έχει δείξει ότι δεν διστάζει να αναμετρηθεί με μεγάλα συμφέροντα, όσο μεγάλα και να είναι αυτά, και θα το διαπιστώσουν πολύ σύντομα. Ούτε θα αλλάξουμε στρατηγική, ούτε θα σταματήσουμε να διεκδικούμε τη μεγάλη κοινωνική ανατροπή, ούτε και την αλλαγή του πολιτικού κατεστημένου που έχει μεγάλη ευθύνη για την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα. Και στο κάτω-κάτω ο λαός μας δεν πρόκειται να παραπλανηθεί από επιθέσεις και από επικοινωνιακά κέντρα που έχουν πάρει εργολαβία τον αποπροσανατολισμό του. Για ένα λόγο δεν θα παραπλανηθεί, γιατί ξέρει ότι εμείς δεν τον κοροϊδεύουμε. Δεν θα προδώσουμε την εμπιστοσύνη του και θα τηρήσουμε όσο δύσκολο κι αν είναι. Δεν λέμε ότι αυτό που προτείνουμε είναι εύκολο. Θα έχει μεγάλες δυσκολίες. Αλλά εμείς δεν θα προδώσουμε και θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι στον ελληνικό λαό.